Σύσκεψη πραγματοποιεί το Σωματείο Επαγγελματιών Λιτοχώρου την 5η στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την Πρόεδρο, ο κλάδος που εκπροσωπεί τρία τμήματα, εστίασης αναψυχής, εμπορικό και βιοτεχνικό, έχει ως στόχο τη σύσκεψη την ενημέρωση των μελών για νέα προγράμματα, καθώς θα συζητηθούν και τα προβλήματα του κλάδου, την εικόνα που έχουν τα καταστήματα της περιοχής. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Κατερίνης σχετικά με το ΕΣΠΑ. Το Σωματείο Επαγγελματιών Λιτοχώρου εκπροσωπεί τρεις κλάδους. Εστίασης αναψυχής, το εμπορικό και το βιοτεχνικό τμήμα. Αύριο έχουμε την τακτική γενική συνέλευση του κλάδου εστίασης και αναψυχής, όπου εκεί θα συζητήσουμε διεξοδικά και θα αποφασίσουμε για τα προβλήματα που έχει ο κλάδος, για τον πεζόδρομο του Αγίου Νικολάου, για τους τρόπους διαφήμισης, την εικόνα των καταστημάτων. Επίσης θα έχουμε και ενημέρωση από τον κύριο Χουσουρίδη από το Επιμελητήριο για το ΕΣΠΑ. Θα απαντήσουμε στο ερωτηματολόγιο που έκανε ο Δήμος για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ανάπτυξης γενικώς του Δήμου Λιτοχώρου, ούτως ώστε να έχουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε κατευθύνσεις από ένα δημοκρατικό διάλογο και έτσι να μπορέσουμε να επηρεάσουμε το τελικό αποτέλεσμα για το τι επιθυμούμε και πώς θέλουμε τον τόπο μας, παραδείγματος χάρη, εικόνα, χρώμα, ταυτότητα κλπ. Ως πρόεδρος του Σωματείου, καλώ όλους τους επαγγελματίες του κλάδου εστίασης και αναψυχής αύριο, 5 η ώρα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να προσέλθουν, διότι πρέπει να είναι ενεργοί, γιατί το Σωματείο χρειάζεται, όπως το χρειάζεται και ο κάθε επαγγελματίας, γιατί είναι η δυναμική που θα δώσει όθηση στα πράγματα του τόπου.